Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, όλες και όλους σας για την σήμερα στο, στην παρουσία σήμερα στην παρουσίαση των δύο ερευνών που κάναμε ε, ως Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών σε συνεργασία με την εταιρεία Προράτα. Ε, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε αυτό το, το ερώτημα που το έθεσε πάρα πολύ ωραία και ο Νίκος και η κυρία Νικόλτσιου, ε, τι θεωρούμε παλιό και νέο, έτσι, τι θεωρεί η ελληνική κοινωνία, η ελληνική κοινή γνώμη για να είμαστε λίγο έτσι πιο σαφείς, Ω παλιό και ω νέο. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντα τίθεται, ειδικά σε μεταβατικέ περιόδου, σε περίοδου όταν οι κοινωνίε συλλογικά αναζητούν ε, τη μελλοντική εξέλιξη τη ε, σημερινή του ε, κατάστασης... Πού θα πάμε, πού θα πάμε αν βγούμε από την κρίση, τι κρατάμε από την παλαιά κατάσταση. Ε, τι θεωρούμε ως νέο και ε, ως εκ τούτου κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε... και να ε, χτίσουμε τη ζωή μας έτσι, και την παρουσία μας... την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και ούτω καθεξής. Ε, βεβαίως, αυτή, αυτή η ορολογία του παλιού νέου, αυτό το δίπολο... έχει πάρα πολλές διαστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως... να έχουν και μια, έτσι, έναν πολύ αντιφατικό χαρακτήρα, γι' αυτό το λόγο... Ε, Καλέσαμε και τρεις εκλεκτούς ε, ακαδημαϊκούς για να μας να σχολιάσουν, ε, όχι μόνο να σχολιάσουν την έρευνα, αλλά να μιλήσουν με αφορμή την έρευνα, την έρευνα για αυτού του είδους έτσι, τα, τα δίπολα στην ελληνική κοινωνία. Ε, εγώ θα προσπαθήσω λίγο να σας παρουσιάσω κάποιες ενδεικτικές διαφάνειες από τις ε, δύο έρευνε που, που κάναμε και να δώσω έτσι, μια αφετηρία λίγο για τον προβληματισμό ο οποίος έτσι αλλιώς, ε, θα ακολουθήσει το τραπέζι. Ε, ξεκινάμε έτσι με την τηλεφωνική έρευνα την οποία διεξάγαμε με την, με την, σε συνεργασία με την Προράτα που αφορά προφανώς έτσι το, το γενικό πληθυσμό, μια παραδοσιακή δηλαδή τηλεφωνική έρευνα. Ε, αρχίζω και λέω κάποιες έτσι ενδεικτικές διαφάνειες. Ε, ρωτήσαμε... Εάν θεωρούν, ρωτήσαμε αν η σταθερότητα ή η αλλαγή χαρακτηρίζει ας πούμε την επαγγελματική ζωή έτσι, των ε, ανθρώπων σήμερα. Ε, εδώ φαίνεται και είναι κάτι ξεκάθαρο ότι το 74% απάντησε σταθερότητα. Δηλαδή πια αυτό το οποίο υπήρχε τα παλιότερα χρόνια που λέγαμε ότι ε, ε, ψάχνουμε να βρούμε άλλε δουλειέ να ενισχύσουμε την εργασιακή μα ταυτότητα, η αλλαγή είναι κάτι καλό. Βλέπουμε ότι μέσα στην κρίση αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και υποχωρεί. Όλοι ε, αποζητούν μια σταθερότητα, είναι μια αναπόφευκτη. Ε, μια αναπόφευκτη συνέπεια της κρίσης. Εδώ ρωτήσαμε του τους, τους ερωτώμενου πόσο νόημα έχει πια η διάκριση παλιού και νέου στην πολιτική. Επειδή αυτό το πράγμα συζητιέται στον, στο δημόσιο πολιτικό διάλογο παλιό-νέο, κάποιοι θέλουν να εκφράσουν το νέο. Με τι όρου θα το εκφράσουν το νέο, αν αυτή η διάκριση μπορεί να διαμορφώσει όρου πολιτικής αντιπαράθεση. Εδώ βλέπουμε μια σχετική ισορροπία. Το νέο είναι στο 46%, το όχι είναι στο 51%. Αυτό βασιμένει πολλά πράγματα. Μία υπόθεση που θα μπορούσα να κάνω είναι ότι ακόμα και η ίδια κοινή γνώμη δεν έχει κατασταλάξει το τι αντιλαμβάνεται παλιό ως νέο, αλλά ενδεχομένω και οι πολιτικέ δυνάμει οι οποίε θα απευθυνθούν στην κοινωνία προσδιορίζουν, είναι ακόμα σε μια διαδικασία προσδιορισμού προγραμμάτων τα οποία θα διεκδικούν ενδεχομένω την ταυτότητα του νέου. Ε, και ενδεχομένω το παλιό να λειτουργεί ας πούμε, και σαν μομφή απέναντι στον πολιτικό αντίπαλο. Αξίες και έννοιες της πολιτικής και της οικονομίας. Πόσο επίκαιρες και παροχημένες το είναι σήμερα. Του ζωτήσαμε κάποια έτσι αξιακά προτάγματα. Τους είπαμε για την αλληλεγγύη, τη βρήκαν επίκαιρη αξία το 71%. Αυτό ενδεχομένως και μέσα από το πλαίσιο και της προσφυγικής κρίση πιο πρόσφατα να έχει νοηματοδοτηθεί με διάφορους τρόπους η έννοια της αλληλεγγύης. Πριν την προσφυγική κρίση υπήρχε η λογική τη αλληλεγγύης έτσι κι αλλιώς, όλη την περίοδο ας πούμε, την, την μνημονιακή. Ε, η ασφάλεια είναι έτσι κι αλλιώς ένα, μια τάση η οποία υπάρχει σε όλες ε, τις κοινωνίες. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει, το ότι θεωρείται επίκαιρο το ζήτημα της ασφάλειας. Αυτό έτσι κι αλλιώς συνεχώς ανανεώνεται. Εδώ μπαίνει το πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό αντιστοιχεί, ας πούμε, αν θέλετε, και σε κάποιες ε, αξιακές προτεραιότητες των ερωτώμενων. Όλοι θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο, μετά από μια κρίση η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά, πρέπει να αναζητήσουν μια λογική κοινωνική δικαιοσύνη, κάτι, οτιδήποτε κατά τη πολιτική πρόταση, δηλαδή πρέπει να έχει αναφορά σε κάποιο πλαίσιο κοινωνική δικαιοσύνη. εδώ ρωτήσαμε, το, χρησιμοποίησαμε τον, τον, όρο φιλελευθερισμό. Ε, εδώ βλέπουμε το παροχημένο πάει στο 52%. Αυτό εξηγεί ίσω ότι έτσι κι πρόκειται για έναν όρο, για μια έννοια, όπω και άλλε έννοιε βέβαια πολιτικέ, οι οποίε είναι ιδιαίτερα επιβαρημένε μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση και ως εκ τούτου φέρουν και, αυτή την, και αυτόν τον προβληματισμό τον οποίο υπάρχει γενικά και για την, για την, πολιτική, για τους πολιτικούς. Δηλαδή είναι δηλαδή είναι ένας, ένας πολιτικο-ειδεολογικός όρος και ω πολιτικο όρος είναι πεπερασμένος, έχει κάποιο ταφάνι... και ω εκ τούτου μπορεί να φαίνεται παροχημένος. Βέβαια, εδώ βάζουμε και μια ε, αντίθετη παράμετρο ότι ο νεοφιλελευθερισμός σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιείται Ξεκίνησε να χρησιμοποιείται με, με την αριστερά για να προσδιορίσει ένα πολιτικό, έναν πολιτικό αντίπαλο. Και ο πολιτικό αντίπαλο προσπάθησε να περασπιστεί αυτή την έννοια με συγκεκριμένου τρόπου. Άρα, ενδεχομένω, το παροχημένο μπορεί να έχει μια διπλή ανάγνωση. Για το συνασπισμό, ρωτήσα, ρωτήσα, Ρωτήσαμε, θα τα δείτε στο, φερώ, στο φερώ, συνολικό. Τώρα, το, 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 κάναμε κάποιε συνδικτύε επιλογέ για να μην πάρουμε τον χρόνο των <laughs> μιλητών. Γιατί αυτό έχει σημασία να μιλήσουν εδώ οι άνθρωποι που προσκαλέσαμε. Κόμματα, κλασική ερώτηση, κλασικό ερώτημα. 65% παροχημένο, θα έλεγα ότι είναι και αρκετά μαζεμένο. Δηλαδή, εγώ το περίμενα και πολύ περισσότερο να υπάρχει μια αντίληψη ότι τα κόμματα είναι παροχημένα. Είμαστε σε εποχή ε, 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 εκτεταμένου πολιτικού κινησμού και πολιτική απάθεια. Mm -hmm. Και αυτό φαίνεται πολύ στα συνδικάτα. Τα συνδικάτα είναι σε ακόμα χειρότερη θέση, 74%. Mm -hmm. Συνεταιρισμοί και συνεργατικά σχήματα. Εδώ είναι λίγο πιο μαζεμένο, 53-42%. Ενδεχομένω κάποιοι να έχουν μια εμπειρία της, την εμπειρία των συνεταιρισμών έτσι όπως λειτουργήσαν στην προηγούμενη περίοδο. Κάποιοι ενδεχομένως να έχουν ακούσει κάτι σχετικά με συνεργατικά σχήματα που πρέπει να δημιουργούνται για να αποδοθούν διάφορους οικονομικούς ή κοινωνικούς στόχους. Σε κάθε περίπτωση το 42% της επικαιρότητα μας λέει κάτι. Μας λέει ότι αυτό το, ο όρος αυτός, αυτός ο θέσμος έχει έτσι μια... Ε, έχει μια δίζη στην κοινωνία, κάπως τον κατανοεί, τον κατανοεί θετικά. Εδώ βάλαμε δύο, βάλαμε δύο όρους οι οποίοι προέκυψαν στην πολιτική συγκυρία της τελευταίας της περίοδος κρίσης, κατά κύριο λόγο, πολυκομματική κυβέρνηση, δηλαδή κυβερνή συνεργασία. Αυτό πριν το 9 ήταν αδιανόητο να έχει ας πούμε, μια ε, επικαιρότητα αυτό το, αυτή, η πρακτική, ας πούμε, δεδομένου της πολιτικής κουλτούρας ελληνικής. Προφανώς αυτό το πράγμα πια έχει μια, είναι το αποτύπωμα δηλαδή, των πολιτικών επιπτώσεων της κρίσης, κατά τη κρίση. κατά αντιστοιχεία το ίδιο ισχύει και, και με το δημοψήφισμα, που είναι μια πιο πρόσφατη έτσι, ε, εμπειρία που έχει ας πούμε, η ελληνική κοινωνία, ε, κάτι το καινούριο δηλαδή. Και βάλαμε και μια ερώτηση για την απεργία, εδώ πέρα είναι 50-50 η κατάσταση, είναι λίγο σε μια... Είναι λίγο, υπάρχει μια, ε, ένας, ε, μια διχογνωμία, θα δούμε και λίγο και στην ηλεκτρονική έρευνα κάποιες επιμέρους διαστάσεις που βάλαμε. Τώρα, κάποια θέματα που αφορούν κάποιε δημόσιε πολιτικέ, αν είναι επίκαιρο ή παροχημένο, η παροχημενο η συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι μια επίκαιρη ε, δημόσια πολιτική. Ναι, το 62% θεωρεί ότι είναι επίκαιρο να, 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 να επέλθει αυτή η κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ε, στο τέλο όλη αυτή τη πορεία. Το ίδιο ισχύει και με τη λογική του ισχυρού κράτου πρόνοια. Δηλαδή, μια κρίση όσο διαλυτική και να είναι μια, ε, μια κρίση ας πούμε, ως προς τα αξιακά προτάγματα ας πούμε, μιας ε, δεδομένης κοινωνίας, σίγουρο είναι ότι αυτές οι κοινωνίες τείνουν όμως προς μορφές ας πούμε, συλλογικής ασφάλειας. Έτσι. Και ως εκ τούτου έχουμε αυτές τις απαντήσεις. Και το ζήτημα έτσι των δημόσιων επενδύσεων. Θέλουμε δημόσιες επενδύσεις, δεν θέλουμε δημόσιες επενδύσεις. Το επίκαιρο, το επίκαιρο αντιστοιχεί στο 58%. Άρα θεωρούν ότι πρέπει να, γίνουν δημόσιες, δημόσιες να υπάρξουν δημόσιε επενδύσει. Το τα πού και αυτό είναι η συζήτηση που θα ανοίξει ας πούμε, στην, ε, στη δημόσια σφαίρα. Έτσι. Πάμε για την, στην ηλεκτρονική έρευνα. Αυτή είναι η δεύτερη έρευνα που διεξάγαμε. Αυτή την κάναμε μαζί με την, ε, και με την προράτα, αλλά είχαμε και τη βοήθεια έτσι, του ε, News 24 σε αυτό το επίπεδο. Μα βοήθησαν δηλαδή στην, ε, στη διεξαγωγή αυτή τη έρευνα το σκεπτικό τη έρευνα, λίγο πειραματικά, α πούμε, λίγο προσπαθούμε κάπω και εμεί να προσεγγίσουμε το, το, θέμα, ήταν να δούμε πώ αντιλαμβάνεται όλε αυτέ τις... Όλες, κάποια τέτοια ερωτήματα, μια τέτοια συζήτηση, το λεγόμενο ψηφιακό ακροατήριο. Ένα μέρο του ψηφιακού ακροατήριου, όχι το σύνολο προφανώ. Ε, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που ας πούμε, η ενημέρωση στα μέσα επικοινωνία, μεγάλο μέρο ουσιαστικά τη πολιτικοποίηση περνάει από τα, από τα νέα μέσα. Ε, θέλουμε να δούμε οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε, αυτή, τις αυτέ τι διαδικασίε, πολιτικοποιούνται μέσα από αυτά τα πράγματα, από αυτού του διάβλου, πώ καταλαβαίνουν αυτέ τι συζητήσει. Άρα, σε σύγκριση με το τι είδαμε πριν, το, το πριν αφορούσε το γενικό κοινό, άρα έχει έτσι μια, ε, υπάρχει μια αντίληψη καθολικότητα δηλαδή, σε αυτό το οποίο είδαμε. Ε, εδώ πέρα έχει του περιορισμού ενό μέρου του ψηφιακού ακροατηρίου. Ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι ενημερώνονται, ε, ενδεχομένω κινητοποιούνται μέσα από συγκεκριμένου διάβλου ψηφιακού, α πούμε. Ε, κάναμε κάποιε ερωτήσει. Μια πρώτη ερώτηση ήταν για το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. θεωρείται την κοινωνική κινητοποίηση που εικονίζεται παρακάτω πήγε ξεπερασμένη. Η ψηφιακή έρευνα σου δίνει τη δυνατότητα μια μεγαλύτερη διαδραστικότητα. Έτσι βάλαμε αυτή την, την εικόνα και του είπαμε επίκαιρη ξεπερασμένη. Ε, εδώ πέρα βλέπουμε ότι το επίκαιρο είναι στο 53%. Δηλαδή οι περισσότεροι αυτού του ψηφιακού ακροατηρίου ε, τη θεωρεί έτσι, μια επίκαιρη. Ε, ε, μια επίκαιρη εικόνα, είναι κάτι το οποίο είναι πιο οικείο ενδεχομένω σε σχέση με άλλα. Θα δείτε πιο κάτω άλλε αντίστοιχε διαφάνειε. Βλέπουμε εδώ πέρα κάτω αυτό το 4,71 που βλέπετε, το 6,06 είναι στον άξονα αριστερά-δεξιά, 0-10, 0-αριστερά-10, δεξιά, που τοποθετούνται αυτοί οι οποίοι απαντήσανε επίκαιρο ξεπερασμένο. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση, δηλαδή αυτοί που τίνουν προ τα αριστερά το βλέπουν επίκαιρο, αυτοί που τίνουν προ τα δεξιά το βλέπουν ξεπερασμένο. Στο τέλο, δηλαδή, θα δούμε ότι. Στην πραγματικότητα, εξακολουθεί να υπάρχει και μια διαίρεση που αναφέρεται στο αριστερά και δεξιά, έτσι. Κάναμε επίση μια ερώτηση που την κολλήσαμε σε αυτά: Αν θα συμφωνούσατε ή όχι με την καθιέρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, εδώ το 62% απαντάει, α πούμε, συμφωνώ. Επαναλαμβάνω, αφορά αυτό το ψηφιακό ακροατήριο το οποίο ερευνήσαμε μέσω τη ηλεκτρονική έρευνα. Απόψη σχετικά με τι απεργίε, για να το συνδέσουμε λίγο και με αυτή την ερώτηση που κάναμε προηγουμένω μια φωτογραφία που δείχνει ας πούμε, ουσιαστικά μια, μια αφίσα που καλεί ας πούμε, σε πανελλαδική απεργία. Εδώ βλέπουμε το ξεπερασμένο που πάει στο 72%. Μπορεί να κάνουμε μια σύγκριση, δηλαδή τι θεωρεί αυτό ο χώρο ω οικείο. Πιο οικεία, μια κινητοποίηση ας πούμε, του γκέι κινήματο, λιγότερο οικεία, ένα κάλεσμα σε απεργία. Και εδώ βλέπουμε επίση πάλι ότι υπάρχει μια διαίρεση. Δηλαδή οι αυτοί που το αντιλαμβάνονται ω επίκαιρο, είναι πολύ αριστερότερα σε σχέση με αυτού οι οποίοι το αντιλαμβάνονται ξεπερασμένο. Ωστόσο, όταν του βάζει μια ερώτηση του τύπου Θα συμφωνούσε όμω με την κατάργηση τη απεργία. Δηλαδή, αφού λέτε ότι δεν σα αρέσει, το θεωρείτε λίγο παροχημένο, θα συμφωνούσε με την κατάργηση, βλέπουμε διαφωνώ. Οπότε εξακολουθεί να υπάρχει μια αντίληψη ότι θέλουμε να υφίσταται το δικαίωμα τη απεργία και να μπορεί να το ασκεί ο εργαζόμενο, ενδεχομένω να υπάρχει μια συλλογική κόπωση μέσα σε μια περίοδο, α πούμε από το 2010 και μετά, που υπήρξε έτσι μια ένα, μια πληθώρα κινητοποιήσεων, συλλογικών κινητοποιήσεων, οι οποίε έτσι κι αλλιώς ε, δημιούργησαν ας πούμε, μια αντίστοιχη εικόνα ε, στην κοινή γνώμη. Ας πούμε. Ε, κάποιες απόψεις, τώρα, για, να το κλείσω, να κλείσω λίγο για την παρουσίαση, έτσι να μην σας κουράζω και παραπάνω, ε, σχετικά με νέες μορφές οργάνωση παραγωγής της Πιο αναλυτικά θα τα δείτε, οι, οι έρευνε από, αύριο το, από αύριο το πρωί θα είναι και στο, στον ιστότοπο της, του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών το σύνολο των ερευνών, οπότε θα μπορείτε να δείτε και άλλα πράγματα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και διάφορε αναλύσει σε διάφορε επιμέρου ευρήματα, έτσι, λίγο για να ανοίξουμε ένα διάλογο. Ερώτημα: Πόσο ενημερωμένος, ενημερωμένο ή ενημερωμένοι είστε για τι συνεταιριστικέ επιχειρήσει, συνεργατικά σχήματα, αυτό κολλάει και με αυτό που λέγαμε πιο πριν. Εδώ βλέπουμε ότι το πολύ ω αρκετά ενημερωμένο είναι στο 39%. Η αντίστοιχη ερώτηση την κάναμε για τι startup επιχειρήσει. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι λίγο κάτι πιο. Ε, υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι, ενημέρωση. Παναλαμβάνω σε αυτό το ψηφιακό ακροατήριο. Ε, όταν του κάνουμε την ερώτηση αν θεωρούν, πόσο θετική μάλλον ή ανητική μορφή οργάνωση θεωρούν τι συνεταιριστικέ επιχειρήσει, συνεργατικά σχήματα για την οικονομική ανάπτυξη, εδώ βλέπουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή το θετική μάλλον θετική είναι στο 71%. Ε, και ακόμα καλύτερα είναι για τις startup επιχειρήσεις, έτσι 51% και 34 85%. Από εκεί και πέρα μια, συζή, μια, ε, μια άλλη ερώτηση ήταν αν θεωρούν ότι αυτού του είδου οι μορφές οργάνωσης παραγωγής ας πούμε, και της εργασίας είναι, ε, έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο έτσι, για την προστασία των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και εδώ βλέπουμε το θετικό, μάλλον θετικό στι ε, συνεταιριστικέ επιχείρησει πάει γύρω στο 70%. Εδώ μιλήσαμε, βάλαμε και βάζω και μια διαφάνεια γιατί ε, μιλήσαμε και για τι οικονομίε, ε, για τι διάφορε επιχειρήσει οικονομία διαμοιρασμού, α πούμε, ένα, ένα νέο φαινόμενο το οποίο έτσι αρχίζει και αναπτύσσεται. Εδώ βλέπουμε ότι πέφτει λίγο το θετικό, τουλάχιστον για το ζήτημα προστασία εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ακόμα δεν έχει. Για πολύ μεγάλο μέρος, τέλος πάντων, αυτών των, των ερωτώμενων εξακολουθεί να υπάρχει μια διάσταση υποχώρησης των εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με αυτού του είδους δραστηριότητε και τα λοιπά. Δηλαδή αναγνωρίζεται αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.